niin tässä pieni rukous, tämä laulu, minkä he lauloivat tuon helluntain, veisu, mitenkään Kristus teki kalamiehistä, niin niistä kalasta. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον διόρθωση ανθρωπίνους.
niin inhimillisesti sen jälkeen ei ole enää niin kuin, mahdollista muutoksen inhimillisellä tasolla. Mutta luonnollisesti Jumalan armovoimalla paljon voi muuttua myöskin sitten siinä vaiheessa. Jos vanhemmat rukoilevat. Το ίδιο έλεγε και ο Άγιος Συνάνης ο Χρυσόστομος και όλοι οι Άγιοι. Τατά σαμά ομάτ πούνε πιθα Ιωάννης Χρυσόστομος για κάικη πιθα. Μάλιστα ο Άγιος Συνάνης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι οι γονείς θα δώσουν φρικτό λόγο στο Θεό αν δεν φροντίζουν για τη σωστή αγωγή των παιδιών τους. Για πιθα Ιωάννης Χρυσόστομος σανόει ότι τωρέλακιν βάνχεμάτ νιν joutuvat Jumalan edessä todellakin tällaiselle tuomiolle, jos eivät ole antaneet lapsilleen oikeaa kasvatusta. Θα πάρουν την ίδια τιμωρία που είχε και ο Ηλί, ο αρχιερέας Ηλί, ο οποίος δεν παιδαγωγούσε με την πρέπουσα αυστηρότητα τα παιδιά του. He saavat saman rangaistuksen kuin tämä pappi Eli joka ei, siis vanhan testamentin aikana, joka ei kasvattanut lapsia niin kuin Jumalan tahdon mukaan. Όταν τα παιδιά του ασεβούσαν στον Θεό, εκείνος δεν τα διόρθωνε όπως έπρεπε, απλώς τους έλεγε, παιδάκια μου, μην το κάνετε αυτό. Για κον τα λάψετε σύντεν εικόν, τεκίβαν βάστον Jumalan tahtoa, niin hän ei heitä kasvattanut sillä tavalla, kun heidän olisi pitänyt tämän jälkeen kasvattaa, vaan hän sanoi vain rauhallisesti lapsille, älkää tehkää enää sitä. Että δεν αρκεί ο γονιός να συμβουλεύει έτσι τα παιδιά, αλλά και κάποτε να τα τιμωρεί και να τα επιπλήττει αυστηρά. Sillä joskus vaaditaan myös ei ainoastaan tällaista lempeä puhumista, vaan joskus täytyy puhua hyvin ankarasti lapsille. Όπως λέει η Αγία Γραφή και το επαναλάμβανε και οι Άγιοι και ο Άγιος Πορφύριος. Κουτεν πυχαν κυριοτουξετ σανόλαντ ja jonka το myöskin on sanonut πυχαν Πορφύριος. Δεν πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να λυπούνται τη ράμβο τους. Δηλαδή αν χρειαστεί ακόμα και μια σωματική ποινή να επιβάλλουν στο παιδί όταν δεν ακούει. Jos lapsi ei tottele, niin isän ja äidin ei tarvitse säästää myöskään pizzaa, jos tosiaankin lapset ovat hyvin tottelemattomia. Ο Θεός έδωσε στους πρωτόπλους τους έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Jumala antoi niin kuin ensimmäiselle ihmiselle pyhä Paisios sanoi. Στον Αδάμ και την Εύα τη μεγάλη ευλογία. Άδαμille ja Εύαλle suuren siunauksen. Να γίνονται συνδημιουργοί του, δηλαδή να δημιουργούν μαζί με τον Θεό. Τουλά κάνσα λόγιξη, ταβαλά ρόδα ύπνησε Ιουμάλα κάνσα. Στη συνέχεια οι γονείς, οι παππούδες κλπ. Είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό γιατί δίνουν το σώμα στο παιδί. Για τέλα ταβαλά τα χεβάτ, τωρελακίνε, γιοπα ισό βάνχημαν και βάνχημαν το βάτ. Niin kuin kanssa luojia voisi sanoa lainausmerkeissä Jumalan kanssa, sillä he antavat sitten lapsille ruumiin. Ο Θεός είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά, να τα φροντίσει. Jumala on eräällä tavalla, niin kuin hänen on velvoitettu huolehtimaan lapsista. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι Ορθοδόξος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο για να τον προστατεύει. Kun lapsi saa ορθοδοξιστικά κάστεν, Jumala antaa lapselle niin kuin oman enkelin. Οπότε το παιδί προστατεύεται από τον Θεό, από το φύλακα άγγελο και από τους γονείς. Ja sitten lasta suojelee Jumala ja suojelus enkeli sekä vanhemmat. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Για μετά βάνεμαξη λάψη κάσβα, νη σιτά ενέμεν σιτέν βάνεμαν βαπαυτουβάτ βάστουστα τέμεν λάψεν σούρτεν. Γιατί και το παιδί βέβαια έχει τη δική του βούληση και θέληση και όσο μεγαλώνει, την εκδηλώνει.
ja lapsella on luonnollisesti myös oma tahto, ja mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, niin tämä tahto tulee ilmi. Αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά, αλλά και ο φύλακας άγγελος από κοντά, συνεχίζουν να προστατεύουν το παιδί. Jos vanhemmat kuolevat, niin Jumala ja suojelusenkeli jatkavat tämän lapsen suojelemista. Οι γονείς είναι οι Άγιος Παΐσιος, πρέπει να βοηθούν, πνευματικά τα παιδιά όταν είναι μικρά. Vanhempien täytyy hengellisesti auttaa lapsia, kun he ovat vielä pieniä. Γιατί τότε και τα ελαττώματά τους είναι μικρά. Koska silloin ne, heidän puutteensakin on vielä pieniä. Και εύκολα μπορούν να κοπούν. Ja helposti voi erilaiset niin kun, puutteet, mitä on, niin niitä vielä korjata. Είναι όπως η φρέσκα πατάτα. Se on, lapsi on kuin tuore peruna. Λίγο αν την ψήσεις, ξεφλουδίζεται. Kun vähän sitä raaputat, niin kuori lähtee pois. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά Του για πάντα. Jos lapset todellakin pienestä lähtien on lähellä Χριστούστα, he ovat lähellä Χριστούστα aina. Και να ξεφύγουν λίγο όταν μεγαλώσουν, λόγω της ηλικίας. Ja vaikka he välillä niin etätyisivät pikkusen iän takia, murrosiän takia. Ή μιας κακής συναναστροφής. Tai sitten, että he joutuvat huonoon seuraan. Πάλι θα συνέλθουν. He tulevat taas niin kuin tavallaan menevät itseensä ja palaavat takaisin. Γιατί ο φόβος του Θεού και η ευλάβεια που πόντισαν τις καρδιές τους στη μικρή ηλικία. Sillä Jumalan pelko ja ruskaus, joka niin kuin sitten kasteli heidän sydämessä, kun he olivat pieniä. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. Ei koskaan pyyhkiydy pois. Αυτό το δίδασκε και ο Άγιος Πορφύριος και μάλιστα έδινε ειδικές οδηγίες για τους γονείς και τις μητέρες. Για τα σαμά οπέτη μες, σαμά γονίσα πάησες οπέτη πυχα Πορφύριος, για hänellä on monia sitten hengellisiä ohjeita lasten kasvatukseen, kun he ovat pieniä vielä. Έλεγε για παράδειγμα, πώς μπορεί να γίνει σύλληψη ενός μελλοντικού Αγίου παιδιού. Ja Pyhä Πορφύριος sanoi esimerkiksi, kuinka voi tapahtua tulevan pyhäksi, lapsi, joka tulee pyhäksi, niin hänen sikiämisensä. Συμβούλευε τους γονείς να μελετούν, να λιβανίζουν, να προσεύχονται και μετά να συνέρχονται, να έρχονται σε σχέση συζυγική. Πιχα Πορφύριος κεχωτεί vanhempia lukevan pyhiä kirjoituksia ja suitsuttamaan ja rukoilemaan ennen kuin he tulevat yhteen. Τότε η κίνηση του ενός προς τον άλλο αρχικά είναι πνευματική, πρέπει να είναι πνευματική. Silloin tämä yhteen tuleminen on hengellinen jo alusta pitäen. Γι' αυτό του συμβούλευε να κάνουν έτσι προηγουμένως, να προσεύχονται, να θυμιάζουν. Siksi Pyhä Πορφύριος kehotti vanhempiaan niin kuin rukoilemaan heidän yhteen tuloaan. Πρώτα η κίνηση να είναι πνευματική, ψυχική και μετά σωματική. Ennen kaikkea tämä yhteys on hengellinen ja vasta sitten ruumiillinen. Βλέπουμε και άγια παιδιά στην ιστορία της Εκκλησίας, όπως η Παναγία μας. Myös tunnemme historiasta tällaisia pyhiä lapsia, kuten kaikkein pyhin Jumalan synnyttäjä. Που συνελήφθηκαν από αγίους γονείς. Joka sitten niin, sikisi pyhistä vanhemmista. Με την ευλογία του Θεού. Jumalan siunauksella. Και είναι πρότυπο για όλους τους γονείς. Hän on ensimmäinen niin kuin vanhempieni esikuva. Είναι παράδειγμα για όλους τους γονείς. Ja on esimerkki meille kaikille. Αν έτσι από την πρώτη στιγμή αρχίσει η ζωή του νέου παιδιού μέσα στην αγιότητα. Jos
uuden lapsen niin kun alku jo on tällainen, että se alkaa pyhyydessä. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και να γεννηθεί αγιασμένο. Ja on kaikki edellytykset, että tämä tavallaan tämä jatkuu tämä kehitys ja hän syntyy pyhitettynä. Ο Άγιος Πορφύριος επίσης δίδασκε η μητέρα όταν είναι έγκυος να μην το διαλαλεί, να μην το λέει. Ja Pyhä Porfirio sanoi myös, että kun äiti on raskaana, ettei hän ilmoita siitä joka puolelle sitä raskaudesta. Μέχρι ότου να φανεί μόνο του. Ennen kuin tämä raskaus näkyy ulospäin. Όπως ακριβώς έκανε και η Παναγία μας και η Αγία Ελισάβη, τη μητέρα του Αγίου Άντου Πρωτοπόρου. Samalla tavalla kuin Jumalan äiti teki ja sitten Pyhä Elisabeth Johannes edelläkävijän äiti. Έλεγε μάλιστα ότι η μητέρα όσο είναι έγκυος θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχει. Ja sanoi, että pitää olla hyvin varovainen äidin joka, ja tarkkaavainen joka, äidin, joka on raskaana. Ποτέ να μην ταράζεται, να μην θυμώνει και να μην στενοχωριέται. Ja välttää kaikkia tällaisia sisäisiä järkytyksiä tai vihastumista ja niin edelleen. Να κάνει περιπάτους, να προσεύχεται, να παρατηρεί τις εικόνες των Αγίων. Για τέτοια λόγω τέλασια πένια καβέλιρετκια, ρουκόλια για σύντε τοσιάκιν πένια εικόνετα. Να σταυρώνει την Κυρία της και το σώμα της με Άγιο Λάδι. Για σύντε τότε ρίσκια πυρκετούλα ελίλα σύντε βάτσαντσα ετσένσα. Να μελετά την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες. Ja hänet tulee niin tutkistella Raamattua sekä pyhiä isien tekstejä. Να ψάνει, να θυμιάζει. Niin laulaa kirkkoveistuja, suitsuttaa kotona. Να κοινωνεί πολυταυτικά. Ja osallistua pyhästä ehtoollisesta säännöllisesti. Να χαϊδεύει το βρέφος της πάνω από την κοιλιά της, το έμβριο πάνω από την κοιλιά της. Ja sitten silitellä niin lasta niin vatsan päältä. Και γενικά να προσέχει όλη της τη ζωή, γιατί ό,τι ζει, το ζει και το έμβριο. Ja olla hyvin tarkkaavainen koko oman elämänsä kanssa, sillä mitä äiti kokee, niin sen kokee samanaikaisesti myös sikiön kohdussa. Επίσης συμβούλευε τον πατέρα να κάθεται κοντά στη μητέρα και να διαβάζει δυνατά την Αγία Γραφή. Ja sitten Pyhä Porfirio suositteli myös, että isä olisi lähellä äitiä ja sitten lukisi ääneen pyhiä kirjoituksia. Για να ακούει και το έμβριο και να συνηθίσει τη φωνή του πατέρα. Jotta myös sikiö kuulee isän äänen ja tottuu siihen, se tulee tutuksi isän äänen. Οπωσδήποτε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν πρέπει να υπάρχουν συζυγικές σχέσεις. Για σύντε ράσκαλεν άκανα ετουλήσει ελα αβιοελάνα. Γιατί ό,τι ζουν οι γονείς σε αυτή την διαδικασία το ζει και το έμβριο. Σύλλα σε τα μητά βάνχεμα που κοκέβατ τέλασεν αβιοελάναν άκανα σε κοκέβιος σίκιο σύνα κόλουσα. Επίσης θα πρέπει η μητέρα να προσέχει πολύ τι βλέπει, τι ακούει, τι αισθάνεται, τι πιάνει, τι γενικά ερεθίζει τις αισθήσεις της. Ja myös äiti pitää niin olla hyvin tarkkaavainen, mitä hän kuulee, mitä hän näkee, olla se sillä tavalla, ettei hänen aistinsa niin jollakin tavalla järkyttyisi tai tule mitään pahaa. Ακόμα και η όψη του εμβρίου επηρεάζεται από αυτά που βλέπει, ακούει και αισθάνεται η μητέρα. Ja jopa sitten tämän sikiön niin kun opsi. Niin morfi, tuo prosopi. Jopa niin kun kasvojen muoto, sikiön kasvojen muoto niin kun tosiaankin ilmentää niitä äidin tunteita. O Aigus anefere ena syklonistiko peristatiko. Ja sitten Pyhä Porfirios mainitsi erään tällaisen järkyttävän tapauksen.
Κάποτε ένα ζευγάρι τον ρώτησε αν πρέπει το μικρό του κοριτσάκι να φοράει παντελόνι. Κέραν sitten eräs pariskunta kysyi, että pitääkö heidän pikkoon tyttärensä pitää pitkiä housuja. Και ο Άγιος απάντησε ότι το θέμα αυτό είναι ενημένο από την Αγία Γραφή και μάλιστα από την Παλαιά Διαθήκη. Ja Pyhä Porfirius vastasi, että tämä teema on jo päätetty sitten Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa. Στο Δευτερονόμιο σαφώς λέγει ότι ο Θεός απαγορεύει στον άντρα να φοράει γυναικεία ρούχα και στη γυναίκα αγγλικά. Στο Δευτερονόμιο. Στο Πόσεξε κύριασα σανωτάν κιέλεταν ναίστα πιτάμεστα μιέστεν βάρτεητα σεκά μιέστα πουκεύτουμαστα ναίστεν βάρτεησιν. Το περιβάλλον μας επηρεάζει πάρα πολύ. Ympäristö vaikuttaa meihin hyvin syvästi. Και εκείνο που είναι πιο κοντινό από όλα και μας περιβάλλει είναι τα ρούχα μας. Ja se mikä on kaikkein lähimpänä meitä ja joka meitä ympäröi on meidän vaatteemme. Όταν η γυναίκα και το μικρό κοριτσάκι φοράει ανδρικά ρούχα, αλλάζει η ψυχολογία του και νιώθει άντρας. Ja kun pikku tytär ja äiti, jos he pitävät miesten vaatteita, niin heidän sisäpsykologinen asenne he tuntevat olevansa miehiä. Και για να τους πείσει, τους διηγήθηκε την εξής ιστορία, πραγματική ιστορία. Ja kerro tässä todellisen tapauksen. Μία έγκυος μητέρα κάθε πρωί έβλεπε στον δρόμο ένα γειτονό πουλό που είχε μια φοβερή παραμόρφωση στο πρόσωπο. Ένας νόρινα νάρινα και sitten τώρα Αντένα Καρούλα, έναν νορουκάσεν, ναπρι νορουκάσεν, jolla oli hyvin sillä tavalla sellaisen hirviön kasvot. Και σκεφτότανε πόσο δυστυχισμένη θα είναι η μητέρα αυτού του παιδιού. Ja hän ajatteli, kuinka onneton tuo nuorukaisen äidin täytyy olla, kun ne kasvot on niin. Και πως η ίδια, αν συνέβαινε σε αυτή, δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ja jos hänelle sitten, kun, jos hän odottaa lasta ja hän saisi tuollaisen lapsen, niin hän ei voisi kestää sitä. Όταν γεννήθηκε το παιδί της, είχε ακριβώς την ίδια παραμόρφωση. Kun lapsi sitten syntyi, niin lapsen kasvot olivat aivan samalla tavalla kuin epämuodostuneet. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και κάλεσαν τον Άγιο Πορφύριο που εργαζόταν εκεί στην κλινική ως ιερέας. Ja lääkärit eivät pystyneet selittämään tätä ja he kutsuivat luokseen sitten Ateenassa Pyhän Porfiriuksen, joka työskenteli siinä sairaalassa sairaalalääkärinä. Ο Άγιος συζήτησε με τη μητέρα και της ζήτησε να του πει τι σκεφτόταν όταν ήταν έγκυος. Ja Pyhä Porfirios kysyi äidiltä, että mitä hän ajatteli siinä aikana, kun hän oli raskaana. Και της εξήγησε ότι ακριβώς αυτή η φόβη που είχε εξαιτίας αυτού που έβλεπε στο γειτονόπουλο. Ja hän kertoi sitä, että hän ajatteli sitä naapurin nuorukaista, jolla oli epämuodostuneet kasvot. Επέδρασαν και διαμορφώθηκε έτσι το πρόσωπο του δικού της παιδιού. Ja koska hänellä oli niin suuri tämä pelkotila siitä, että ei hänelle vaan tapahtuisi samalla tavalla hänen lapselleen, niin tämä vaikutti siihen, että tämä lapsi syntyi samalla tavalla epämuodostuneena kuin se Napolin lapsi. Vaikus, eli että voimme να το ονομάσουμε αυτό το φαινόμενο ιδεοπλασία. Δηλαδή από την ιδέα λάθεται και διαμορφώνεται ο άνθρωπος. Pyhä Porfirio sanoi, että tämä ilmiö voisi sanoa, että niin kuin joku idea tavallaan muovaa tällaisen olemuksen, kun joku idea on hyvin voimakkaana ihmisen mielessä. Idea υλοποιείται, παίρνει χαρακτηριστικά, αλλάζει ακόμα και το DNA. Η ιδέα που έχουμε μέσα μας, οι σκέψεις, οι συλλογισμοί, με αφορμή αυτά που βλέπουμε και ακούμε, nämä ajatukset ja ideat, jotka on mielessämme hyvin voimakkaasti, jotka tulee tästä mitään kuulemia näemme. Mä se pyriäisi paremmin, jopa se tuo embryo, kun ihme mesä tässä mitään.
vaikuttaa hyvin syvästi meihin, kuten tässä tapauksessa tämä äidin ajatus, voimakas ajatus vaikutti tähän kehitykseen. Anasia kovettito dienein tuon genetikon kohdalla. Ja se jopa pystyy niin kuin, muuttamaan niin kuin DNAn. Όπως συνέβησε τον Ιακώβ και τον Λάβαν, όταν ήταν να χωρίσουν την περιουσία τους. Είναι ένα περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη. Κουτέν ταπάτουι Ιακώβιλε για Λάβανιλε. Λάβανιλε, κον χε, νι τότε, Ιακώβιβατε σιτέν ομάισον. Λέει ο Ιακώβ, θα μου δώσεις τα πρόβατα που αυτή τη χρονιά θα βγουν παρδαλά. Ja hän ja sitten Jakob sanoi, että anna minulle ne lampaat, jotka tulevat pilkullisina. Και ο Ιακώβ εκεί που τα πρόβατα έπιναν νερό, έφωσκαν και μετά συνεβρίσκοντο, ξεφλούδισε κατά μέρη τους φλοιούς των δέντρων, κατά μέρη. Άφηνε μια φλίδα, έβγαζε μια φλίδα. Ήταν παρδαλά τα κλαδιά που έβλεπαν τα πρόβατα. Και αυτό επέδρασε στα πρόβατα και γεννιόντουσαν ασπρόβατα. Κόρτα τέλεσεξε. Pirkulliseksi, ja kun nämä lampaat näkivät sen, niin niistä tuli pirkullisia. Επίσης ο Άγιος τόνισε, ότι δεν πρέπει οι γονείς να συνευρίσκονται ποτέ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πιχα Πορφύριος νεύγει myöskin, että vanhempien ei tule koskaan avioelämää raskauden aikana. Και ας λένε οι γιατροί ότι επιτρέπεται μέχρι τον έκτο μήνα. Δεν επιτρέπεται. Sanokoot lääkärit mitä tahansa, että se sallitaan kuudenteen kuukauteen asti, raskauden kuudenteen kuukauteen asti, mutta ei sallita kirkonopetuksen. Η αίσθηση της συντονής διεγείρει το έμπριο και συμμετέχει. Ja tämä niin kuin, tavallaan avioelämä raskauden aikana niin kuin, tavallaan kuohuttaa tämän sikiön. Επίσης έλεγε ότι οι γονείς ποτέ δεν πρέπει να έχουν άλλου είδου σχέσεις, παραφύσιμα, ανώμαλες σχέσεις. Eikä sitten vanhemmilla tule olla myöskään luonnonvastaisia suhteita tämän raskauden aikana, siis avioelämä jollakin niin kuin, luonnottomalla tavalla. Γιατί αυτό περνάει στο έμπειρο και στα παιδιά τους και μπορεί να εκδηλωθεί ως ομοφιλοφιλία. Sillä tämä vaikuttaa niin tähän sikiöön ja lapsiin ja voi ilmetä myöhemmin homoseksuaalisuutena. Επίσης τόνισε, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σχέσεις και όταν η μητέρα θυλάζει, γιατί χαλάει, όπως έλεγε το γάλα, αλλοιώνεται. Ja Πιχα Πόρφυρος sanoi myöskin, ettei pidä harjoittaa avioelämää silloin, kun äiti imettää, koska se vaikuttaa tämän vaidon laatuun. Επίσης έλεγε ότι ο θυλασμός είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πρέπει να γίνεται όσο γίνεται περισσότερο από τη μητέρα. Και το ίδιο έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Ja Πιχα Παΐσιος ja Πιχα Πόρφυριος sanoivat myös, että äidin olisi hyvä imettää lasta mahdollisimman pitkään. Η μητέρα όταν θυλάζει πρέπει να είναι μόνη της. Ja kun äiti imettää lasta, hänen olisi hyvä olla yksin lapsen kanssa. Και να προσεύχεται. Για ρουκόλα. Τότε έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, περνά στο παιδί όλη την διδασκαλία, όλη την παιδεία, την κατά Χριστόν παιδί. Για σύλλον τέμα ημερτεμισεν άικανα λάψεν βαλίτου έλιστε κόκο τέμα κάστατος Χριστούξεσσα. Από αυτές τις στιγμές καθορίζεται η ζωή του παιδιού στην εφηβεία. Ja näistä hetkistä sitten määräytyy lapsen kehitys murrosiässä. Σε αυτές τις στιγμές προετοιμάζεται το μελλοντικό παιδί. Näinä hetkinä muovataan τουλεva lapsi. Έλεγε ότι τα γάλατα του εμπορίου έχουν πάρα πολλά ιστρογόνα. Sanotaan, että tuollaisessa myytävässä maidossa on hyvin paljon estrogenia.
γυναικές ορμόνες και γι' αυτό και τα κορίτσια όταν τους δίνουμε από μικρά τέτοια γάλατα αδιαθετούν νωρίς. Ja sitä varten niin kun pienet lapset, jos hyvin varhaisesta vaiheesta pikkutytöille juotetaan maitoa, niin hyvin varhain niin saavuttavat sukupuolisen kehityksen. Siis, Αλλά και γρήγορα τελειώνει ο κύκλος τους. Mutta hyvin varhain myöskin niin tämä kierto lakkaa sitten. Βλέπετε πόσο ο Άγιος φροντίζει για την παραμικρή λεπτομέρεια. Huomaatteko, kuinka Pyhä Porfirios huolehtii jopa pienemmistä. Έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους γονείς, ώστε να δημιουργήσουν έναν Άγιο. Jotta vanhemmat, niin kun hän opastaa vanhempia, miten lapsista voi tulla pyhiä. Έλεγε έτσι με κάποιο παράπονο, ένας να με ακούσει και θα του στείλει ο Θεός πλούσια τη χάρη του. Ja Pyhä Porfirios sanoo, jos yksikin minua kuulee, niin Jumala lähettää sitten armonsa voimaa. Επίσης δίδασκε ότι τις 40 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού η μητέρα δεν πρέπει να δέχεται επισκέψεις. Ja Pyhä Porfirios sanoo myös, että 40 päivän aikana lapsen syntymästä äidin ei pitäisi ottaa vastaan vieraita. Αυτές τις ημέρες η μητέρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Sillä sen ajan äiti on hyvin herkkä. Και εκτεθειμένη στα μικρόβια. Ja hyvin herkkä myös kaikille mikrobeille. Αλλά και το έμπριο είναι πολύ ευαίσθητο. Mutta myös tämä pieni lapsukainen on hyvin herkkä kaikille mikrobeille. Και στα πνευματικά μικρόβια. Ja myöskin hengellisille mikrobeille. Αυτές τις ημέρες καθορίζεται η πορεία του μωρού. Ja näistä päivistä sitten määräytyy tavallaan sen pienen lapsen tuleva elämä. Γι' αυτό πολύ σοφά η Εκκλησία καθόρισε αυτές τις πρώτες 40 μέρες η μητέρα να παραμένει στο σπίτι με το έμβριο, με το βρέφος. Ja sitten niin kuin kirkko erittäin viisaasti niin kuin on säätänyt, että 40 päivää synnytyksen jälkeen äiti olisi kotona tämän pienen vauvan kanssa. Για να μην ταλαιπωρείται και σωματικά και ψυχικά και να μπορεί να προσέρχεται με το παιδί. Jotta äidillä ei ole huolta ei ruumiillisesti eikä muutenkaan ja voi olla rauhassa lapsen kanssa ja rukoilla. Ο γέροντας γενικά έλεγε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ με τις επαφές, δηλαδή ποιος θα παίρνει το παιδί και πόσο θα το χαϊδεύει, θα το αγκαλιάσει, θα το φυλάει. Επειδή ο Πόρφυρος σανόει, ότι πρέπει να είναι hyvin varovainen σε suhteen, että kuka ulkopuolisista tavallaan koskettaa lapsia ja kuka lasta silittää ja niin edespäin. Δίδασκε γενικά ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τις πολλές αγκαλιές και τα πολλά φιλιά και τα χάδια στα παιδιά. Ja hän sanoi myös, että meidän täytyy välttää, että me jatkuvasti sitten suukottelisi lasta ja hyvällisi lasta. Μάλιστα συμβούλευε ότι όταν κλάψει για πρώτη φορά δεν πρέπει να το πάρει σαν αγκαλιά. Ja hän sanoi, kun eka kertaa kun λάψει itkee, πήρα heti ottaa sitä syliin. Αν το αφήσεις έτσι να κλάψει, το κέρδισες. Ja jos tosiaankin olet onnistunut siinä, niin olet voittanut jotain. Επίσης έλεγε, μην αφήνεις άλλους να τα παίρνουν αγκαλιά μου. Ja sanoi myös, että älkää antako muiden ihmisten ottaa syliin lasta. Γιατί γίνονται μαλθακά. Koska heistä tulee sellaisia pehmisiä. Εξαρτημένα σωματικά, νοθρά. Ja ruumiillisesti hyvin riippuvaisia. Και επίσης κολλάνε τα πνευματικά μικρόβια από αυτούς που τα αγκαλιάζουν. Ja myöskin tällaiset hengelliset mikrobit tarttuvat lapsiin niistä, jotka heitä sitten hyväilevät. Ακόμα και η μητέρα, όταν δεν ζει σωστή ζωή. Jopa äiti, jos hän ei elää oikeata elämää, siis hyvää elämää. Βλάπτει πάρα πολύ το παιδί της όταν το φυλάει.
niin hän vaikuttaa hyvin paljon sitä lasta. Και μάλιστα έλεγε ότι αυτοί οι γονείς και οι μητέρες που κάνουν όχι ομαλές σχέσεις, ανώμαλες σχέσεις, όταν φυλάνε τα παιδιά τους, τα κάνουν να αφηνιάζουν όπως τα άλογα, να αγριεύουν. Ja hän sanoi myös, että äidit, jotka elävät epäeettistä elämää, niin että kun he hyväilevät lastaan, niin he välittävät lapsen näitä hengellisiä mikroopeita ja lapset niin kuin, tavallaan niin kuin, ne, ketä pediaa tuntuu. Na finiasun, na jönti opusta agria aloja. Joo, että lapset tulee niin kuin, vähän niin kuin tuolta kuin vihaiset hevoset, kun hermostuu. Και έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα αυτιστικά παιδιά. Ja näin muodostuu autistiset lapset. Έλεγε να χαϊδεύουμε τα παιδιά πνευματικά με την προσευχή μας και οι γονείς. Πιέχα Πορφύριο σανοί, että vanhempien tulisi hyvällä syleillä lastaan rukouksessa. Να προσεύχονται μυστικά για τα παιδιά. Για ρουκόλα σαλάσεστη, γιατκούβαστη λάψεσα πόλεστα. Και αν θέλουν κάποια φορά να τα χαϊδέψουν, να τα χαϊδεύουν στο κεφαλάκι και να τα φυλάνε στο κεφάλι. Για jos joskus he haluavat sitten silittää lasta niin kuin päähän ja antaa suukko päähän. Γιατί και τα παιδιά πολύ εύκολα ερεθίζονται σαρκικά. Sillä pienet lapsetkin hyvin herkästi, niin kuin ruumiillisesti, niin kuin tavallaan syttyvät. Επίσης έλεγε στους γονείς να είναι πολύ προσεκτικοί με το αντίσημό τους μέσα στο σπίτι. Ja myöskin sanoi, että vanhempien tulee olla niin kuin, hyvin niin kuin, tarkkaavaisia, etteivät he vihastu. Ποτέ έλεγε να μην σας βλέπουν τα παιδιά με νυχτικά ή με εσόδια. Eiku, anteeksi, kuinka he pukeutuvat. Ja hän sanoi, että ei, niin pitäisi nähdä vanhempia niin kuin yöpuvuissa ja vähissä vaatteissa. Επίσης έλεγε, ότι όταν φυλάζει η μητέρα, δεν πρέπει ούτε το άλλο αδερφάκι να βλέπει, γιατί το πιάνει ζύλι. Ja sitten kun hän Pyhä Πρόκυρο sanoi myöskin, että otat silasin. Että kun äiti imettää, niin toisen lapsen ei pitäisi sitä nähdä, koska toinen lapsi alkaa kadehtia sitä yhteyttä, mikä on vapaalla äidin kanssa. Και όχι μόνο όταν φυλάζει, αλλά και όταν το πλένει, όταν το περιποιείται. Δεν πρέπει να το βλέπει το παιδί, γιατί ζηλεύει πάρα πολύ. Ja tosiaankin, että kun pidetään huolta kaikin tavoin toisesta lapsesta, niin toisen lapsen ei pitäisi sitä nähdä, koska lapset ovat hyvin herkkiä kateudelle. Επίσης έλεγε, ότι δεν πρέπει να το παίρνουν τα παιδιά άλλοι άνθρωποι, ακόμα και συγγενείς, όταν δεν ζουν σωστά στην αγκαλιά τους. Ja Pyhä Πορφύριο sanoi, että ei edes sukulaisten tulisi ottaa lapsia syliin, mikäli heidän elämäntapansa ei ole Jumalan tahdon mukainen. Όταν τα παιδιά κάνουν αταξίες, θα πρέπει οι γονείς να τα διορθώνουν και ας μην ακούνε τα παιδιά. Ja vanhempien tulee niin kuin oikaista lapsia, jos he tekevät erilaisia kepposia. Αν δεν χρησιμοποιείς, έλεγε την βακτηρία σου, μισείς τον σόνιόν, μισείς το παιδί σου. Ja tämä, että jos niin kuin, joka vitsaa säästää se lasta vihaa. Θα έχεις, έλεγε, μια βεργούλα να μην τα δέρνεις με το χέρι. Ja että on pieni vitsa, että älä jykkää niillä lasta. Θα τους λες, πήγαινε φέρε την βεργούλα να σε δίνω. Sano, että käy hakemassa vitsa, niin minä niin kuin sillä tapalla sinua. Εν τω μεταξύ ο θυμός σου θα έχει εξατμιστεί και τότε θα το δέρνεις απαθώς. Ja, όταν ο θυμός. Και τότε εν τω μεταξύ μέχρι να φέρει την βεργούλα το παιδάκι θα έχει μειωθεί ο θυμός της μητέρας του πατέρα. Ja sillä aikaa, kun lapsi käy hakemassa sen pienen vitsan, niin silloin äidin viha on jo kerennyt niin kuin lauhtua ja
Και δεν θα τα δένεις από θυμό, αλλά με απάθεια, επειδή πρέπει να διορθώσουν. Ja silloin hän ei niin kuin vihastuksissaan lasta niin kuin aina vitsää, vaan tavallaan pikkusen ojentaakseen. Και θα λες το παιδί, έλα τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Χριστό μας. Ja sen jälkeen äiti sanoi, että tulee lapseni, että pyydetään yhdessä anteeksi Kristukselta. Αυτό που κάναμε δεν το θέλει ο Χριστός. Se mitä me niin kuin olemme tehneet, niin molemmat sitä Kristus ei halua. Όπως λέει στις παροιμίες, στην Παλαιά Διαθήκη, ως φίδεται της βακτηρίας, αυτός που λυπάται τη μαγούρα του, τη βακτηρία του, μισεί τον αιώνα αυτού. Και τώρα sitten hän niinku viittaa tähän vanhan testamentin juuri tähän, joka vitsaa säästää se lasten viha. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει. Αυτός που αγαπάει με φροντίδα joka se joka niin kuin kasvattaa todellakin oikeasti niin kuin, niin hän myös sitten todellakin kasvattaa käytännössäkin sitten lasta. Didaskeltis mitäs na mitä on ennen pantelonia sitä kuulitsakin. Ja pyhä Porfirios kehotti, ettei äidit laita pikku tyttärille pitkiä housuja. Κατευθείαν φουστανάτε. Vaan niin kuin jos, niin tuota, joo, että ihan pienestä iästä alkaen tuota, hamonen. Όταν φοράνε αντρικά παντελόνια, χαλάει ο ψυχισμός τους. Ja kun pienestä pitäen pieni tyttö puetaan pitkin housuihin, niin tavallaan hänen niin kuin se sisäinen olemuksensa muuttuu. Κάτι παθαίνει και μετά δεν αγαπάνε τους άντρες τους όταν παντρευτούν. Ja sen jälkeen niin tota, jotain tapahtuu, eivätkä nämä, kun he menevät naimisiin, rakastaa miehiä. Υπάρχει, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μεγάλη προσπάθεια εξομοίωσης των δύο φίλων. Πέρα Πορφύριος σανοί, että on suuri niin kuin pyrkimys, niin kuin, että molemmat sukupuolet olisivat ihan samanlaisia. Και θα το δεις αυτό αργότερα. Ja jos näin menettelee, niin lopputulokset tullaan näkemään myöhemmin. Ο Άγιος δηλαδή βλέπουμε προφητεύει τις ημέρες μας. Πειρά Πορφύριος προφητεύει μήνα αϊκάμι. Αυτή η μέθοδος του unisex. Τämä unisex. Που έχει επικρατήσει. Joka nykyään on vallalla. Και από πίσω κρύβεται η προσπάθεια να διαδοθεί η ομοφιλοφιλία. Η προσπάθεια κάποιων να διαδοθεί η ομοφιλοφιλία. Για τέλα τάκανα, λοιπόν, πύρκυνος, έλεγε πύρκυνος, λιτότα λυσάτα ομοσεξουαλισμού. Γι' αυτό η Αγία Γραφή απαγορεύει να φοράνε οι άντρες γυναικείες και οι γυναίκες ανδρικά. Sen vuoksi vanhassa testamentissa kielletään naisia pukeutumista miesten asuun ja miehiä naisten asuun. Θα πρέπει τα φύλλα να ξεχωρίζουν από την ενδυμασία. Sukupuolet tulee erottaa myös ulkoisista vaatetuksista. Οι ομοφιλοφιλικές τάσεις, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αρχίζουν από την βρεφική ηλικία. Ja sitten aivan vauva iästä alkaa niin kuin homoseksuaaliset, niin kuin homoseksuaalinen suuntaus sanoo Pyhän Porfirius. Eli στη μητέρα να αποφεύγει τελείως τα παντελόνια στην κορίτσα. Ja sen tähden niin kuin Pyhän Porfirius kieltää äitiä pukemasta pikkutyttöjä. Γιατί εκεί που πιέζουν τα παντελόνια ανάμεσα στα πόδια είναι τα κύτταρα της συντονής. Koska nämä niin kuin pitkät housut tavallaan painavat niin kuin näitä synnytyselimiä ja sitten tavallaan niin kuin niin tuota, tavallaan sytyttävät. Τα οποία είναι ευπαθή ευαίσθητα και αδρανοποιούνται με την πίεση. Καταστρέφονται. Τα κύτταρα. Joo, ja tämä paine myöskin niin tuota, niin vahingoittaa näitä synnytyselimiä. Καταστρέφονται και δεν ικανοποιούνται από τους άντρες τους και ζητάνε μη φυσιολογικές διεξόδους.
Ja sitten tämän seurauksena on, että naiset ei ole tyytyväisiä tavallaan yhteiselämän miestensä kanssa ja etsivät sitten homoseksuaalisia suhteita. Επίσης έλεγε ότι τα παιδιά πρέπει να τα μάθουν με την οικονομία, όχι την τσιγκουνιά. Ja myös Pyhä Porfirius opetti, että pitää lapsille opettaa taloudellista ajattelua, ei tihistelyä, mutta taloudellista ajattelua. Että me ostaa heille kaikkia, mitä heidän mielensä huolehtaa. Δεν έχουμε χρήματα, να λες, και ας έχεις. Sano, että meillä ei ole rahaa. Θα μαζέψουμε και αν μπορέσουμε θα το πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Että meidän täytyy säästää nyt rahaa ja jos saamme ne kokoon, niin sitten ostetaan tuo leikkikalu. Να βάζεις τα παιχνίδια στο πατάρι και κατά διαστήματα να κατεβάζεις ένα. Ja hän kehotti, että laittaa varastoon sitten varastoon leikkikalut ja sitten otetaan aina yksi kerrallaan leikkeihin. Μάζεψε το άλλο ώστε να ξεχαστεί και μετά από κάποιο διάστημα να το βγάλεις σαν καινούριο. Ja sitten kun on vähän aikaa osa leikkikalusta piilossa, niin kun se sieltä piilosta otetaan, niin se on ihan kuin olisi saanut uuden leikkikalun. Και έτσι θα απασχολείτε όταν εσύ είσαι έξω από το δωμάτιο. Ja sitten έτσι. Θα απασχολείτε το βρέφος όταν η μητέρα λείπει. Ja sitten lapsella on jotain hauskaa tekemistä, kun äidillä on muita hommia. Ja pisi siellä, että mie egimosini από την άρθη θα πρέπει να έχει μία απόσταση 1,5 με 2 χρόνια. Ja sitten myöskin Pyhä Porfirius opetti, että lasten synnyttämisen väli olisi hyvä olla 1,5–2 vuotta. Για να προφυλάσετε η υγεία της μητέρας και του παιδιού. Jotta tavallaan äidin terveys olisi hyvää ja myöskin lapsen terveys. Ja επίσης δεν θα πρέπει οι γονείς να αποφεύγουν την παιδοποιία, να δημιουργούν συνθήκες προφύλαξης για να μην συνάβουν. Ja sitten myös Pyhä Porfirius sanoi, että vanhempien ei tulisi estää lasten tekoa erilaisilla ehkäisymenetelmillä. Γιατί τότε υπάρχει η ορμή μεν στη μητέρα να τεκνοποιήσει και αυτή η ορμή αναστέλλεται και κάπου ξεσπάει. Koska nainen on valmista, vaan kaikki on valmista synnyttämistä varten, mutta kun se estetään, niin tämä jostakin kohtaa tavallaan pukkea ulos naisesta. Μάλιστα έλεγε ότι κύριο αιτία των διαζυγίων είναι η αποφυγή της τεκνομονίας. Ja on sanottu, että yksi suurimpia syitä avioeroihin on se, että ihmiset välttävät lasten saamista. Η γυναίκα όταν αποφεύγει την τεκνοποιία γίνεται ενερέθιστη και πληγώνεται το νευρικό της σύστημα. Ja nainen sitten tosiaankin η τεκνοποίηση, η τεκνογωνία, η σύλληψη, παρεμποδίζει τη σύλληψη, η αποστηγή της τεκνογωνίας, με προφύλαξη. Γίνεται ευερέθιστη γιατί πληγώνεται το νευρικό της σύστημα. Niin naisen tavallaan hermostollinen systeemi haavoittuu siitä. Αρχίζουμε τσακωμή με το σύζυγο και καταλήγουμε συνήθως στο διαζύγιο. Alkaa sitten kaikenlaiset yhteen törmäykset puolison kanssa ja lopputuloksena usein on avioero. Όπως διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία, η αποφυγή της τεκνογωνίας είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Ja kuten Pyhä Kirkkomme opettaa, niin ehkäisy, ettei halua lapsia suuri synti. Γιατί πλέον η συζυγική πράξη γίνεται με σκοπό την ειδονία. Ja koko sitten avioelämä täyttää ainoastaan nautintoon, se pohjelman nautintoon. Επίσης έλεγε ο Άγιος ότι είναι πολύ καλύτερο να μην υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι. Ja Pyhä Porfirius sanoi myöskin, että olisi hyvä, jos kotona ei olisi televisiota.
Και σήμερα καταφέρνει και για τα λάπτοπ και για τα τάμπλετ και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα και τις οθόνες που έχουν πλημμυρίσει το σπίτι. Ja nykyään hän sanoisi tämän sanan laptopista ja kaikista tableteista, jos tällaista silloin olet olemassa. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όλοι οι Άγιοι τονίζουν ότι τα θεάματα πρέπει να είναι πάντοτε σωστά, καθαρά και αγνά. Ja sitten molempien Paisiosta ja Porfirios painottivat, että kaikki mitä lapset näkevät pitäisi olla puhdasta. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην εποχή του που υπήρχαν τα θέατρα απαγόρευε στους γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα θέατρα. Γιατί ο Ιωάννης Χρυσόστομος κιέλσι βάρχεπια βιέμεστα λάψια θέατρι. Τα οποία ήταν η διδασκαλία ανηθικότητος. Jossa usein opetetaan epäeettisyyttä. Σήμερα τα άτοπα και ανήθικα θεάματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Για τα τελικά τελάζεται. Γι' αυτό έχουμε και από πολύ νωρίς μεγάλη διαφθορά και στα μικρά παιδιά. Siksi meillä on usein hyvin suuri turmelus, jo pienet lapsetkin ovat hyvin turmeltuneita. Μια από τις κύριες φροντίδες των γονέων, έλεγε και ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Πορφύριος, είναι να φυλαχθεί η αγνότητα στα παιδιά. Για yksi vanhempien suuri tehtävä on säilyttää lasten viattomuus ja puhtaus. Μάλιστα έλεγε ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος να φροντίζουν οι γονείς από νωρίς να την φεύγουν, να παντρεύουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία. Nämä pyhät sanovat, että olisi hyvä, jos vanhemmat huolehtisivat siitä, että lapset menevät jo nuorena avioliittoon. Και τα αγόρια πριν πάνε στο στρατό, να έχουν τουλάχιστον αραβωνιαστεί. Ja pojat, ennen kuin he menevät armeijaan, että he olisivat jo kihloissa. Για να αποφευθεί η σαρκική αμαρτία της πορνείας. Jotta sitten voitaisiin välttää lihallinen synti. Οι Άγιοι μας βοηθούν και μας δίνουν με λεπτομέρεια τους τρόπους που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε άγια παιδιά. Pyhät antavat meille yksityiskohtia myöten niin kuin ohjeita ja mitä pitäisi tehdä, jotta lapsista tulisi pyhiä ja vanhemmilla olisi ongelmia lasten kanssa. Καθοριστικό ρόλο παίζει η ίδια η ζωή των γονέων. Hyvin niin kuin kaikkein merkittävin tekijä on vanhempien oma elämä. Για να είναι τα παιδιά στον δρόμο του Θεού πρέπει και οι γονείς να ζουν σωστά πνευματικά. Pyhä Paisius sanoi, jotta kun lapset olisi oikealla tiellä, niin myös vanhempien pitää elää oikein hengellisesti. Και ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος έλεγε, ότι πρέπει οι γονείς να κατηγούν τα παιδιά ανάλογα και με την ηλικία. Ja sitten myös vanhempien tulisi opettaa lapsia ottaen huomioon heidän ikänsä. Να χρησιμοποιούν διδασκαλίες από την Παλαιά Διαθήκη και για τα πιο μικρά παιδιά. Ja opettaa vanhan testamentin tällaisia kertomuksia, esimerkkejä jo hyvin pienille lapsille. Μπορούν να τους πούν την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. He voivat kertoa heille Κάινin ja Άβελin elämästä. Και να τα διδάξουν πόσο κακό πράγμα είναι η ζήλια. Ja he, siitä he voivat oppia, kuinka paha asia on kateus. Που οδήγησε τον Κάιν στο να δολοφονήσει τον αδελφό του τον Άβελ. Joka johti Κάινin tappamaan veljensä Άβελin. Αργότερα, όταν μεγαλώσουν λίγο, μπορούν να τους πούν την ιστορία των Σοδόμων και των Γομόρων. Myöhemmässä vaiheessa, kun he kasvavat, heille voi myöskin kertoa Sodomasta ja Gomorrasta. Και πώς κάθε αμαρτία έχει οπωσδήποτε πολύ κακές συνέπειες και τιμωρία από το Θεό. Että jokaisella synnillä on erittäin
vuodot seuraamukset ja rangaistus Jumalalta. Ja fosun teille paikassa me taimi. Mikäli ei ole, mikäli ihminen ei kadu. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που η κατήχηση στο σχολείο είναι ανύπαρκτη. Erityisesti meidän päivinämme, jolloin kristillinen opetus koulussa on täysin olematon. Και ίσως μερικές φορές και στην ενορία δεν είναι επαρκής. Ja joskus jopa seurakunnissakin. Θα πρέπει οι ίδιοι γονείς, οι χριστιανοί γονείς να κατηχήσουν τα παιδιά μας. Niin, silloin pitää itse kristittyjen vanhempien opettaa lapsia. Μερικοί γονείς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, Μουλταμάτ βάλχεμαν, πυρά Παΐσιος σανό, προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γίνουν καλά παιδιά. Κοίταβατ αυτά τα λάψια, ότι εσύ τουλήσει hyviä λάψια. Αλλά κάνουν ένα λάθος. Ότε τεκεύαν έναν βίρχεν. Θέλουν να γίνουν καλά παιδιά. Ετάτουαν, ότι τα λάψιστα τουλήσει hyviä. Όχι γιατί τους απασχολεί η σωτηρία της ψυχής τους. Ei sen tähden, että he olisivat huolissaan lapsen sielun pelastuksesta. Αλλά για το τι θα πει ο κόσμος για τα παιδιά τους. Vaan enemmän ympäristöstä, että mitä ihmiset ajattelevat minun lapsistani. Και όχι για το μήπως πάνε τα παιδιά στην κόλαση. Ja sillä ei ole niin suurta merkitystä, että menetätkö lapset Helvettiin. Σκοπός, έλεγε ο Άγιος, δεν είναι να πηγαίνουν τα παιδιά με το ζόρι στην εκκλησία. Päämäärä ei ole, että pakolla pakottaisimme lapsia tulemaan kirkkoon. Anna me agapisu την εκκλησία. Vaan se, että he oppisivat rakastamaan kirkkoa. Να μην κάνουν το καλό με το ζόρι, αλλά να το αισθανθούν ως ανάγκη. Että he eivät tekisi pakosta hyvää, vaan että tuntisivat sisäistä tarvetta tehdä hyvää. Η Αγία Ζωή των Γονέων πληροφορεί τις ψυχές των παιδιών και υποτάσσονται φυσιολογικά. Για πανεπιέ τέλε πυρά ελάβα σύντεν τότε βέλτου λάψη και για... Και υποτάσσονται, κάνουν υπακοή στους γονείς. Για σύντεν... Εύκολα. Έναν εύκο όλα κούλιασια πανεπιλέ. Αν οι γονείς ζορίζουν το παιδί τους από φόβο Θεού, βοηθάει ο Θεός και βοηθάει και το παιδί. Για το λέω και είναι ότι ως βάλχημαν ζορίζουν. Πιέζουν το παιδί. Ελαφράζει. Ελαφράζει. Ως τότε βάλχημαν τέλα τέλα χέλαστη λοιπόν κον πακόταβαν λάψια, λάψια, ναι, λάψιλε κόητου σύντεν Γιουμάνα σύντος. Αν όμως το κάνουν όχι από φόβο Θεού αλλά από εγωισμό, τότε δεν βοηθάει ο Θεός. Mutta jos he tekevät tämän pakottavat heitä sitten niin kuin jotenkin egoistisesti ilman Jumalan pelkoa, niin Jumala ei auta vanhempia. Πολλές φορές το ρεπολούνται τα παιδιά από την υπερηφάνεια των γονέων. Monesti lapset joutuvat κέρσιμαν vanhempien ylpeyden tähden. Θα πρέπει οι γονείς αυτά που ζητάνε από τα παιδιά τους να τα κάνουν και οι ίδιοι. Βάλχεμπια τουλέ σιτά, μητά ε, ενέλεπτευαν λάψιλταν τέτα αλούξε ίτσε. Δεν μπορεί να λέει ο πατέρας στο παιδί πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί και εκείνος να κοιμάται. Ισά εγώ σανώα νικού λάψελε, ότι μνε νικού κύρκον σούνονταν για ίτσε γιατί κάνω κουβίστα. Ή να του λέει μη θυμώνεις, μη μαλώνεις με τον αδερφό σου και ο ίδιος να σκοτώνεται με τη γυναίκα του. Ja, eikä voi sanoa sitten, että älä niin kuin, suutu, äläkä riittele veljesi kanssa ja itse niin kuin, koko ajan niin kuin, iskee yhteen vihoissaan vaimonsa kanssa. Και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος τόνιζε ότι ποτέ δεν πρέπει οι γονείς να μαλώνουν μπροστά στα παιδιά. Ja molemmat pyhät, Pyhä Paisios ja Pyhä Porfirios sanoo, että vanhempien ei tulisi koskaan riidellä lasten läsnä ollessa. Είναι τότε σαν να φεύγει η γη κάτω από τα πόδια των παιδιών. Koska silloin lapset kokevat aivan kuin maa vedettäisi heidän jalkoinsa alta. Η πνευματική ζωή των παιδιών εξαρτάται πάρα πολύ από την πνευματική ζωή των γονέων. Lasten hengellinen elämä riippuu hyvin paljon vanhempien hengellisestä elämästä. Όταν οι γονείς προσεύχονται, μεταδίδουν αυτή την
ικανότητα, τη χάρη και τη διάθεση και στο παιδί. Kun vanhemmat rukoilevat, he välittävät tämän armon niin kuin myöskin lapsille. Όταν οι γονείς πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού, στην αγάπη του Θεού, το μαθαίνουν και στα παιδιά. Ja jos vanhemmat luottavat Jumalan katselmukseen ja Jumalan rakkauteen, niin myös lapset oppivat luottamaan Jumalan rakkauteen ja katselmukseen. Όταν όμως οι γονείς και μάλιστα η μητέρα είναι γεμάτη άγχος και ανασφάλεια για το παιδί. Mutta jos vanhemmat ja erityisesti äiti on täynnä niin kuin ahdistusta ja epävarmuutta lapsen elämän suhteen, niin tämä ahdistus välittyy myöskin tähän lapsen sieluun. Και η υπερπροστασία που ασκούν μερικοί γονείς στα παιδιά, η υπερπροστασία, η υπερβολική. Ja tämä niin kuin, lapsista ylihuolehtiminen. Κάνει τα παιδιά να είναι ανώριμα. Niin, niin kun tekee lapsista τέλεσια, niin, tota, ανώριμα, niin kun epäkyksiä. Και να κολλάνε πάνω στους γονείς. Ja he niin kun tulevat niin kun listelöityvät vanhempiinsa. Όταν έρθει η δύσκολη περίοδος της εφηβείας, kun saapuu sitten vaikea murrosiän kausi, τότε οι γονείς θα πρέπει πιο πολύ να προσεύχονται. Silloin vanhempien pitää rukoilla vielä enemmän. Και να μιλούν φιλικά στα παιδιά τους. Ja puhua niin ystävällisesti lapsille. Και όχι να τα διορθώνουν με βίαιο τρόπο. Eikä ne heitä oikaista niin kuin toisella huonolla tavalla. Να τα συμβουλεύουν φιλικά και να τα εμπιστεύονται στον Θεό με την προσευχή τους. Ja ystävällisesti neuvoa näitä murrosikäisiä nuoria ja sitten rukoilla jättää heidät Jumalan haltuun, rukoilla heidän puolestaan Jumalan. Jos lapset eivät kuuntele, sanoo Pyhä Paisios. Οι γονείς να τα εμπιστευτούν στον Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζωρίζουν. Niin vanhemmat voivat kääntyä Jumalan puoleen ja Jumala löytää sitten tämä, millä nämä lapset sitten tulevat oikealle. Να πει η μητέρα στον Θεό. Äiti sanoo Jumalalle. Θεέ μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Jumalani, lapset ei tottele minua. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Minä en pysty tekemään mitään heidän kanssaan. Φρόντισέ τα εσύ. Πειρά σύνα χωρίς. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι οι υπερβολικές δραστηριότητες τις οποίες ρίχνουν οι γονείς στα παιδιά, κοσμικές δραστηριότητες. Ja sitten yksi kanssa teema on, että vanhemmat joskus kauheasti tällaisia maallisia aktiviteetteja koittavat saada lasta harrastamaan ylimääräisesti. Να μάθουν μουσική, ξένες γλώσσες. Et pitää opetella musiikkia, vieraita kieliä. Χορούς, μπαλέτα. Joo, τάνσια, μπαλέτια. Ενώ το πρώτο που πρέπει να μάθουν στα παιδιά, όπως λένε οι άλλοι, είναι να προσεύχονται και να σέβονται τον Θεό. Vaikka ensimmäinen asia, minkä vanhempien pitäisi opettaa lapsille, on se, että lapset oppisivat rukoilemaan ja, ja kunnioittamaan, palvomaan Jumalaa. Ένα ακόμα θέμα που τόνισε πάρα πολύ ο Άγιος Πορφύριος είναι το θέμα του ΕΠΕΝ. Ja yksi teema vielä, jota Pyhä Porfirios kovasti niin painotti, on niin kuin tällainen kehumisen teema. Έλεγε ο Άγιος ότι ο έπαινος βλάπτει πάρα πολύ και τα μικρά παιδιά αλλά και τους μεγάλους. Ja hän sanoi, että tällainen ylemmäinen kehuskelu kovasti vaurioittaa lasta, mutta myöskin aikuista ihmistä. Τα παιδιά, έλεγε, με τους συνεχείς επένους δεν οικοδομούνται, δεν χτίζονται σωστά. Jos lasta jatkuvasti kehuskellaan, niin lapsi ei siitä rakennu. Γίνονται εγωιστές και κενόδοξοι. Heistä tulee egoisteja ja turhakunnia pyytäjiä. Θέλουν σε όλη τους τη ζωή να τους επενούν όλοι. Ja he silloin odottavat, että koko heidän elämässä aikana kaikki heitä kehuvat. Να τους επινούν συνεχώς, ακόμα και αν τους λένε ψέματα. Ja että ne kehuvat heitä vaikka valheellisestikin.
Όταν τα παιδιά έλεγε τα επαινούμε συνεχώς, τα πειράζει ο αντίθετος, ο πονηρός. Kun ylemmäräisesti kehumme lapsia, niin silloin heitä alkaa paholainen kiusata. Αυτά τα παιδιά στη ζωή θα βγουν εγωιστές και όχι χριστιανοί. Ja näistä lapsista tulee egoisteja eikä kristittyjä. Οι εγωιστές δεν μπορούν να είναι ποτέ χριστιανοί. Εγωιστit eivät voi koskaan tulla kristityksi tai olla kristittyjä. Η πίστη μας θέλει οι άνθρωποι και τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρά την αλήθεια. Niin kuin uskomme opettaa, että lasten täytyy jo pienestä pitää niin kuin oppia totuus. Όχι να του τρέχεις μια ψεύτικη μεγάλη ιδέα ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Eikä, että me ruokimme heitä valheellisella idealla, että lapsi pystyy mihin hyvänsä elämässä. Ποτέ, έλεγε ο Άγιος, δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε. Πέρα, Πορφύριος, σαν όμως και τεμινέ, τουλήσει κεύουα για ειλίστητα κον λαχημέσια. Επειδή επαινούμε συνεχώς τα παιδιά και τα παιδιά γίνονται υπερήφανοι και εγωιστές, γι' αυτό και γίνονται και άθιοι. Για κόσκα σε τελειότητα, lapsista tulee egoistisia ja ylpeitä tällaisen ylemmääräisen kehuskelun takia, niin heistä tulee myöskin ateistia, eivät usko, että he tarvitsevat Jumalaa. Μεγαλώνοντας το παιδί στον εγωισμό, φτάνει να αρνηθεί το Θεό. Kun lapsi kasvaa tästä egoismista, niin hän να αρνηθεί το Θεό, να γίνει ο Θεός. Γιατί το πνεύμα της υπερηφάνειας του, το πνεύμα του πονηρού, δεν αφήνει ποτέ τον άνθρωπο να πιστεύει στο Θεό. Koska ylpeyden henki ei koskaan salli ihmisen uskoa Jumalaan. Συνάμα ο εγωιστής είναι και απροσάρμοστος στην κοινωνία. Ja myöskin egoistinen ihminen on täysin, hänestä ei ole mitään hyötyä yhteiskunnassa. Με τους επένους δημιουργούμε στο παιδί ένα υπέρεγο. Ja tällaisella ylemmäräisellä kehuskelulla teemme lapset sellaiseen yli-egoon. Και το κάνουμε επιρρεπές στις δαιμονικές ενέργειες. Ja me sitten niin kun saamme aikaan sen, että hän on altis demonisille vaikutuksille. Εκείνο που θα πρέπει να μάθουν οι γονείς στα παιδιά είναι την ταπείνωση. Se, mitä vanhempien tulisi opettaa lapsille, on nöyryys. Την υπακοή. Κουριάσους. Και την προσευχή στον Θεό. Για ρουκός Ιουμαλαν πόλεν. Έλεγε, στο παιδί δεν πρέπει να λέτε εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος. Hän sanoi, että lapsille ei pidä sanoa, sinä olet tärkeä, sinä pystyt kaikkeen. Είσαι ανδρείος, είσαι νέος, είσαι τέλειος. Sinä olet täydellinen, sinä olet nuori, sinä olet... Το σωστό είναι να του πείτε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, σου τα έδωσε ο Θεός. Παρέπει ο σάνοα, että λάψενι, että ne λάγιατε, jotka sinulta on, niin Jumala on sinulle antanut. Προσευχήσου να σου δώσει ο Θεός την χάρη του. Ja rukoile Jumala, että Jumala antaa sinulle myös arvonsa, arvoivasi. Αυτή είναι η κατά Θεόν ενθάρρυνση του παιδιού. Tämä on niin kuin Jumalan tahdon mukainen lapsen rohkaiseminen. Επειδή συμπληρώθηκε η ώρα, θα σταματήσω εδώ. Koska aika näköjään tässä vielä, että nyt lopeta tähän kohtaan. Ευχαριστώντας για την υπομονή σας. Ja kiitän teille kärsivällisyydestä. Ίσως μπορέσουμε να πούμε και περισσότερα στη συζήτηση. Sanoa niin kuin jotakin enemmän niin kuin keskustelussa. Jos jollakin on kysymyksiä, niin hän mielellään vastaa. Pantos, kliinodas, na pume, että ta pedia ine antigrafa ton gonneon. Tässä niin kuin, voimme sanoa, että lapset ovat vanhempien valokopioita. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών. Ja siksi Pyhä Porfirius Epaisius sanoi, että ratkaisu ongelmiin on vanhempien pyhitys. Hän sanoi vanhemmille, tulkaa pyhiksi.
Και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Ja sen jälkeen teillä ei ole mitään ongelmaa lasten kanssa. Και έτσι θα δοξάζετε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας. Ja sitten ylistetään ja kunnioitetaan Isä, Poja ja Pyhän Hengen nimeen. Βεβαίως, πάρα πολλά έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφέραμε μερικά. Πυχα Ιωάννης Χρυσόστομος on muun muassa hyvin paljon kirjoittanut tästä aiheesta. Έχει μία ολόκληρη ομιλία περί της αγωγής των παιδιών. Hänellä on kokonainen puhe lasten kasvatuksesta. Και περί καινοδοξίας. Ja sitten niin kuin turhan kunnian himosta, turhamaisuudesta. Είναι πολύ ενδιαφέρον και φαίνεται από τον τίτλο. Se on erittäin mielenkiintoinen puhe ja se jo näkyy tässä sen. Τι σχέση έχει η αγωγή των παιδιών με την καινοδοξία. Et minkälainen suhde on lapsen kasvatuksella sekä turhan kunnian. Διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οι γονείς κάνουν αυτό το θεμελιώδες λάθος. Πήγα Ιωάννης Χρυσόστομος κυριότητα τα βάνεμαν τεκέβαν τέναν τέρους πύρνε. Τρέφουν από την πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά την καινοδοξία, την αγάπη δηλαδή για τη μάτρη δόξα, το τι θα πει ο κόσμος. Että he niin kuin ruokkivat lastaan hyvin pienestä iästä asti tällä turhan kunnian niin kuin himolla sillä, että mitä toiset ajattelevat niin kuin hänestä. Että. Έτσι βλέπουμε από πολύ μικρά να τα στολίζουν, να τους βάζουν χρυσαφικά. Näemme hyvin pienestä pitäen, kun vanhemmat laittavat kaikenlaisia koruja lasten päälle ja muuta ja niin kuin kaunisiin vaatteisiin. Να τα περιποιούν και σχεδόν να τα κάνουν ίδωλα. Ja he huolehtivat lapsista, miltei tekevät lapsista niin kuin epäjumalia. Να τα επενούν συνεχώς. Jatkuvasti he kehuvat heitä. Και σχεδόν να τα λατρεύουν. Ja miltei palvovat omia lapsia. Λατρεύω όμως είναι ελληνική λέξη που αρμόζει μόνο στον Θεό. Ja tämä λατρεύω, tämä palvo on kreikkalainen sana, joka tämä palvominen kuuluu yksin Jumalalle. Δυστυχώς όμως πολλοί γονείς το λένε για τα παιδιά τους. Mutta valitettavasti monet niin kuin vanhemmat tätä sanovat tätä palvon sinua, niin kuin tätä latreivo, se latreivo, niin lapsille. Η σύζυγος για τον σύζυγο ή για τη μητέρα για τον πατέρα, αυτό είναι απαράδεκτο για χριστιανό. Τα σύντερ, toinen puoliso sanoo sen saman toiselle puolisolle ja niin edelleen, että tämä ei ole oikein. Λατρεία είναι η μέγιστη αγάπη που αρμόζει μόνο στον Θεό, η πρώτη αγάπη. Ja, tämä palvonta on suuri rakkaus, joka on vaan kuuluu Jumalalle. Όταν λοιπόν η αγάπη των γονέων στα παιδιά φτάνει σε αυτό το σημείο, kun vanhempien rakkaus lastaan kohtaan niin kun on tällainen, että vanhempi palvoo lastaan. Τα παιδιά αισθάνονται σαν να είναι το κέντρο του κόσμου. Λάψετ αρκαβαν τούντια, ότι έβαν κοκο βάιμαν ναπα. Από πολύ μικρά αποκτούν ένα πολύ μεγάλο εγωισμό. Ja sitten heissä syntyy hyvin pienestä iästä saakka niin kuin hyvin suuri egoismi valtaa heidät. Και σε αυτό βέβαια φταίνουν οι γονείς με την κακή αγωγή που ασκούν. Ja siihen on syypäinenä luonnollisesti vanhemmat, koska he väärin kasvattavat tätä lasta.
Αξίζει να μελετήσετε αυτή την ομιλία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κάνατε λοιπόν τουτκιστέλα τέτα πιαν Ιωάννης Χρυσοστόμου σε πουέντα. Ο ακριβής τίτλος είναι «Περί καινοδοξίας». Για τένα τάρκα σε πουέν οτσικο όνει τότε τούρα κουνία χυμώστα. Και πώς θα πρέπει οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Για κουίκα βανχεπίεν τούλε κασπαταρούν και λαψία. Και επίσης και πάρα πολλοί άλλοι έχουν αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Δες μονέτ μούτ πιβέντ οβάτ πίτανε τέχα σαμά νικούν τέμα. Και από τους νεότερους και από τους παλαιότερους. Σε και βανχοίστα κύρκων οπέντεϊστα, εντά νικουάρα κύρκων οπέντεϊστα. Έχω εδώ αναφορές από τον Άγιο Λουκά, τον ιατρό. Tässä minulla on tekstiä muun muassa Pyhä Luukas, lääkäri Simferopolin. Tuon episkopo Krimes. Kriminen Simferopolin. Από τον Άγιο Νικόλαο Βενιμίροβιτς. Ja Pyhä Nikolaus Velimirovic. Και από πολλούς άλλους Άγιους, οι οποίοι όλοι λένε τα ίδια πράγματα. Ja myös monet muut nykyään kirkon opettajat, jotka syvimmältään kaikki heidän yhtenäinen käsitys näistä asioista. Η βασική αγωγή, το ζητούμενο, το κύριο ζητούμενο στην αγωγή των παιδιών αλλά και όλων των ανθρώπων, και όλων των ανθρώπων. Τέμα πέρους γιουτών τότε, λάστε κάσατουξεσέ για κάποιοι είμαστε κάσατουξεσέ. Είναι το να γίνει το παιδί και γενικά ο άνθρωπος ταπεινός. Että lapsi ja yleensäkin me kaikki ihmiset, että meistä tulisi nöyriä. Να μάθει να υπακούει στον Θεό. Ja oppisimme olemaan kuuliaisia Jumalan tahdolle. Silloin ihminen saa Jumalan armovoiman. Ja hän parantuu. Ja pyhittyy ja pelastuu. Kun ihminen on nöyrä, hän rakastaa myös Jumalaa ja lähimmäisiä. Αυτές οι δύο αρετές είναι ο Άγιος Παΐσιος. Nämä kaksi hyvettä sanoo Pyhä Παΐσιος. Είναι η συγνότητα του Θεού. Η συγνότητα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Όταν έχουμε τα θέματα. Είμαστε σαμάλα πήραλα καίμε Jumalan kanssa. Με μπορούμε όλα yhteydessä Jumalan näiden νεύρυνε ja κουβιασύνε κάποτα. Και αυτές τις αρετές πρέπει να τις μάθουν οι γονείς τα παιδιά. Ja nämä niin hyvät tulisi vanhempien opettaa lapsille. Ja se tarkoittaa sitä, että vanhempien itse täytyy elää todeksi sitä. Että puolisot ovat kuuliaisia toinen toisille ja rakastavat toinen toisia. Αφού η Λαβίων είναι δάσκαλος, ρωτάει αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να πείτε για τους δάσκαλους του σχολείου, τι θα έπρεπε να κάνει. Στο βιβλίο που έχει μεταφράσει ο Μαχός Ιωάννης, του Αγίου Πορφυρίου, Δίος και Λόγοι, έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για αυτό το θέμα. Πώς δουλεύει ο Μαχός Πορφυρίος και ο δάσκαλος. Eräässä kirjassa on kokonainen niin kuin, kefale on kokonainen kappale siitä, mitä Pyhä Porfirios niin kuin, sanoo opettajille. Rakkauden haluttamana. Aivan tänne DNA:han asti. Mulla on ainakin nimi Pontus. Mua
käytettiin. Siis mua kutsuttiin valtuukseksi, vaikka mä olin pieni tyttö. Kiitos. I pirkoksas ekanisti, että lojasas posisimantikki ine rollistis geoforias jätti i digitus kodis periminan ena geo, ke parolpu itän mikrokoritsaakki onomasan ikonis tis pirkome ena antriko onoma. Τις ημέρες μας γίνονται πολλά παράξενα. Μήνε πέιμινα με τα πάντου μοντάνικων ούτω αγιούτων. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η γυναίκα, δεν ξέρω εγώ τι ισχύει, θα πρέπει να κρατάει το όνομα του άντρα της. Από εκεί λέει αρχίζει η καταστροφή. Τώρα η γυναίκα στην Ελλάδα κρατά το δικό της επώνυμο. Että niin kun puolison tulisi pitää miehensä nimeä, että se, että nykyään niin kun Kreikassa ja muuallakin maailmassa monesti naiset niin kun haluavat pitää oman nimensä. Tulevomeno feministikko kiinima, jota feminisamme. Tämä feministinen liike, josta olemme puhuneet. Εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια για εξομοίωση των δύο φύλων. Joka tähtää näiden kahden eri sukupuolen niin kuin täysin samaistamiseen. Kiitänne kratisiin tuon fogeron parafisin pathon. Ja sitten myöskin niin kuin luonnonvastaisten himojen niin kuin syntymiseen. Και βέβαια μετά από αυτά γνωρίζουμε ότι έρχεται η καταστροφή, όπως συνέβη στα Σόβολα και στα Βόμα. Ja tiedämme, että tämän jälkeen tulee katastrofi, kuten tapahtui Sodoman ja Gomorran vuosina aikana. Ja nyt on pitäisi näyttää se aftata reumata ja se aftesta sinneis. Siksi meidän ei tule alistua näihin suuntauksiin ja näihin väärin ideoihin. Είναι η τάση του ανθρώπου να αυτονομείται, να ζει μακριά και ανεξάρτητα από το θέλημα του Θεού. Tämä on niin kuin ihmisen pyrkimys olla autonominen ja elää kaukana Jumalasta ja Jumalan tahdosta. Να ρυθμίζει αυτός τη ζωή του μόνος του. Ja että hän niin kuin elämänsä järjestäten haluaa aivan yksin ilman Jumalaa. Και να ζει αυτόνομα. Elää niin kuin tällaisessa autonomiassa. Με τους δικούς του νόμους. Ja laittaa Jumalan käskyjen tilalle omat lakinsa. Σχετικά με αυτό θα ήθελα να σας πω και κάτι που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος με το θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ja tässä haluan vielä viitata tähän keinohedelmetykseen. Επειδή οι γυναίκες θέλουν να κάνουν καριέρα όπως οι άντρες μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας του φεμινισμού. Koska niin kun, feministit niin kun, tavallaan opettavat lapset, naiset haluavat tehdä niin kun, uraa putkia, kuten miehetkin. Kansisteruun na kannu gamma kena teknopiisu. Niin he viivyttelevät naimisiin menoa ja lasten hankkimista. Και πολλές βέβαια δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν και κατεφεύγουν στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ja sitten ikään kuin sen verran, että he eivät voi enää synnyttää lapsia ja sitten he turvautuvat sitten tällaiseen keinohedelmöitykseen. Ακούσε τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για αυτό το θέμα. Mitä Pyhä Πορφύριος sanoo τästä asiasta. Τα παιδιά του σωλήνα, έτσι τα λέμε στην Ελλάδα, αυτά που προκύπτουν από την εξωσωματική γονιμοποίηση. Τα κοϊπούτκι λάψετ. Είναι οι εγκληματίες του μέλλοντος. Ovat tulevaisuuden rikollisia. Αφού υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, kun kuluu tässä vielä aika, κατά το οποίο καλλιεργούνται τα οάρια και τα σπερματοζωάρια στο εργαστήριο, sillä aikaa kun nämä munasolut ja sperma siellä spermapankissa niin kuin kun ne siis ovat ruumiin ulkopuolella. Joo.
Και γίνεται η σύλληψη έξω από τη γυναίκα. Για σύνδεται με τότε συγκέρνη τα παντού ναίσε λούμι ουρκοπόλελα. Το έμβριο για ένα χρονικό διάστημα είναι έξω από την προστασία της ψυχής της μητέρας. Niin tämä niin tuota, sikiö on tietyn aikaan kun ulkopuolella äidin niin kuin, niin tuota, sielu tämän varjeluksen ulkopuolella. Niin psyche της mitäs δεν προστατεύει το έμβριο που είναι έξω από αυτή. Äidin niin kuin, sielu ei varjele tätä lasta, joka on siellä koeputkessa. Αυτό το χρονικό διάστημα που το έμβριο είναι έξω από τη μητέρα, δεν καλύπτεται με τίποτα. Για σε αίκα, jonka tämä niin siinä lapsi on äidin ulkopuolella koeputkessa, sitä aikaa ei niin kuin, korvaa mikään elämässä. Ξεφεύγουμε από την ανθρώπινη διαδοχή, από το ανθρώπινο γένος. Για με niin kuin, pakenemme tästä niin kuin, inhimillisestä tavallaan ihmisluvun inhimillisellä tavalla toteutuvasta jatkuvuudesta. Αυτά τα παιδιά είναι κάτι άλλο. Nämä lapset on jotakin muuta. Έχουν τεράστιο έλλειμμα αγάπης. Heillä on suuri rakkauden puute. Και φυσικά, εφόσον είναι απροστάτευτα εκείνο το χρονικό διάστημα, δέχονται έντονες δαιμονικές ενέργειες. Για κόσκα χεβάτ σύντε νίκο niin τέλανεν ήρβαν στα άγιν σύλλο σώγια σύλλα κοεπούτκεστα νίκ niin χεωτάβαν βάσταν μεως τέλασια δαιμονισία ενεργειότα. Ούτε τα σκληρά ναρκωτικά δεν τα ικανοποιούν. Ούτε τα σκληρά ναρκωτικά. Για τέτα ρακκαουνεν νέργα ει τύλυτα εδες κοβάτ χούμετ. Ο Άγιος Πορφύριος σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπεστήριζε ότι η τεχνητή μονιμοποίηση είναι επιβλαβής για το έμβριο. Για σύντε πια Πορφύριος σανόμι τα τεμέλους τεμέα και το χειρέλμετος ότι hyvin βαχυμόλυνε. Και βέβαια μπορούμε και απλά να το καταλάβουμε. Για μπορούμε μέσα σύντε ξεκέρταστη ημέρτασή. Άλλο είναι να γεννηθείς μέσα στη μητέρα σου και άλλο σε ένα σωλήνι. Toista on, että sinä saat alkusi äidin turvallisessa kohdussa, kun sitten tuota, koeputkessa. Tietysti psykologiikan probleemata seuraavuun, että tämä pediä on tämmöinen. Tulevaisuudessa näillä lapsilla tulee olemaan suuria psykologisia ongelmia pyhän porfiiriksen mukaan. Kyllä, θα πείτε ποιο είναι άλλης porfiiriksen, γιατί να το πιστέψουμε, αλλά ja varmaankin jollekin voi herätä kysymys, että kuka on tämä pyhä Porfirios, jota meidän olisi uskominen. Pyrkänä sinä sanoit, että Aivios Porfirios ja sinkroni Aivio, όπως και Aivios Παϊσίος, είναι οι φορείς του πνεύματος του Αγίου και αυτά που λένε δεν τα λένε ήδη, τα λένε το πνεύμα πράγμα. Ja minun täytyy sanoa teille, että pyhä Porfirios, niin kuin pyhä Paisioskin, olivat niin tuota, pyhän hengen täyttäviä astioita. Και επιβεβαιώνει το πνεύμα του Άγιου αυτά που λένε. Ja pyhä henki niin kuin sinetöi ja vahvistaa tämä, mitä he sanovat. Γι' αυτό και μας συμβουλεύουν αλάθητα. Siksi heidän neuvonsa ovat tavallaan erehtymättömiä. Κάτι άλλο. Ναι, κύριε. Όχι, sorry. Είναι πολλές φορές είναι ότι οι εικόνες δεν έπαιρνουν καθόλου, αλλά ταπεινώνουν.
Ναι. Δεν είναι μόνο κάτι εξωτερικό αυτό. Η σωστή αγωγή των παιδιών γίνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορεί ένας να φαίνεται ταπεινός, αλλά αληθινά ταπεινός δεν μπορεί να είναι έξω από την Εκκλησία. Και δεν έχουμε καθόλου αυτοπεποίθηση. Θα μιλήσω για την αυτοπεποίθηση. Ενσυνακίνη λάστην οικεία κάσβατους voi tapahtua vain Ορθόδοξη Κύρκον sisällä. Για το θέμα της αυτοπεποίθησης μας μιλάει η Αγία Γραφή. Tästä itsetunnosta pyhä kirjoitukset puhuvat meille. Οι σύγχρονοι ψυχολόγοι και παιδαγωγοί λένε ότι αυτό είναι ο κύριος στόχος, να αποκτήσει το παιδί αυτοπεποίθηση. Για νικιάν ψυχολόγοι sanovat, että se tarkoitus on heidän työssä, että nämä ihmiset saavat tällaisen hyvän itsetunnon. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέει ότι αυτός που έχει πεποίθηση στον εαυτό του, που πιστεύει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, είναι καταραμένος από το Θεό. Mutta pyhät kirjoitukset sanoo, että se, joka luottaa itseensä ja omiin voimiinsa, on Jumala tavallaan on kirjoittanut hänet. Γιατί είναι εγωιστής και υπερήφανος. Koska alla piilee ylpeys, ylpeyden henki. Μας το λέει με το στόμα του προφήτη Ιερεμία στην Παλαιά Διαθήκη. Tästä puhuu profeetta Jeremias Vanhassa testamentissa. Επικατάνα τους πάσων ελπίζων επάνθρωπων, καταραμένος καθένας που έχει την ελπίδα του σε άλλο άνθρωπο. Että kirjoittaa se, joka pani luottamuksensa toiseen ihmiseen. Ή στηρίζει βραχίων αυτού, δηλαδή στηρίζεται στις δυνάμεις του, στα μπράτσα. Tai joka pani toivonsa niin kuin oman voimansa. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, αλλά έχει περηφάνεια. Sillä tällä ihmisellä ei ole nöyryyttä, vaan hänellä on niin kuin ylpeyttä. Και ο Θεός τους υπερήφανους αντιτάσσεται, τους πηγαίνει. Ja Jumalan ylpeitä vastaan. Ενώ ίσως ταπεινούς δεν υπάρχει. Mutta yrille antaa arvon. Επομένως το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι η αυτοπεποίθηση. Siksi ei tämä niinku päämäärä tule olla niinku tämä niinku. Αλλά η θεοπεποίθηση. Se luottaa. Όχι να πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά στον Θεό. Ette me niin usko itseemme, vaan uskomme Jumalaan. Oepenus treffi tämän autopepitisen. Että kehuskelu ruokkii itsensä luottamista. Aftsainen tuon egoismo ja tini perifan. Ja lisää niin egoismia ja ylpeyttä. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και μια καλή αυτοπεποίθηση. Voimme sanoa, että on olemassa myös hyvä tämmöinen itsetunto. Είναι αυτή που πηγάζει από την πίστη στον Θεό. Ja se on sellainen, joka lähtee να usko Jumalaan. Και τότε ο άνθρωπος λέει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Ja silloin ihminen sanoo, voi tehdä kaiken. Αλλά όχι με τη δύναμη του Θεού. Mutta en omin voimin, vaan Jumalan voimalla, Jumalan armoon. Και αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η κατά Χριστόν αυτοπεποίθηση. Ja tämä on Kristuksen tahto mukainen niin kuin itsetunto. Αυτή που είχε ο Απόστολος Παύλος που έλεγε πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Σε σάμα μιστά Απόστολη Παύλος θα νο κάικε μινά βον Χέρρασε ιουκα μινουά βάχτιστα. Μακάρι οι γονείς να μάθαιναν αυτή την αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Hyvä olisi, jos vanhemmat opettaisivat tällaisen itse luottamuksen itsetunnon lapsille. Αλλά συνήθως τα επαινούν αυτονομημένα, δηλαδή τους λένε ότι αυτά που έχουν τα έχουν από μόνοι τους και όχι από τον Θεό. Mutta useimmiten he kehuvat λάψια sillä tavalla, että ikään kuin lapsilla olisi kaikki tämä hyvä heistä itsestään johtuen. Και γι' αυτό τα κάνουν εγωιστές και δυστυχισμένους. Ja siksi he tekevät heistä egoisteja. Αυτό το παιδί θα προχωρήσει για λίγο ίσως με τις
με τις καλές κουβέντες που ακούει και τους εγγένους. Tämä lapsi voi mennä edistää jonkun verran niin kuin näiden kehujen avulla. Αλλά πολύ δύσκολα θα προσαρμοστεί σε αντίξωες συνθήκες. Mutta hän on hyvin hankala sopeutua sitten, kun tulee vaikeuksia. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι απογοητεύονται πάρα πολύ με τις πρώτες δυσκολίες. Yleensä nämä ihmiset niin kun, todellakin tulevat hyvin pettyneeksi jo ensimmäisten koettelemusten, kohdatessaan ensimmäisiä koettelemuksia. Καταραίουν και αχριστεύονται. Καταραίουν. Joo, ja he todellakin ihan sortuvat raunioiksi ja heistä ei ole silloin tavallaan mitään hyötyä myöskään lähimmäisille. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος λέει με τη βοήθεια του Θεού θα ξαναπροσπαθήσω. Mutta nöyrä ihminen sanoo Jumalan armon avulla yritän uudelleen. Και μαθαίνει να αποδέχεται και την αποτυχία. Ja hän oppii kun ottamaan vastaan myös epäonnistumisen elämässä. Οι Άγιοι μας λένε όσο πιο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του έχει ο άνθρωπος. Πιθανόν σανόμαστε ότι μια σούρεπη ιδέα γιόλακιν on itsestään. Όσο πιο μεγάλο εγωισμό και αυτοπεποίθηση. Μια σούρεπη itsevarmuus ja ylpeys. Κοσμική αυτοπεποίθηση. Τέλανε μάλλον niin kuin itsensä luottaminen. Τόσο και πιο μεγάλες πτώσεις θα έχει. Niin sitä suurempia lankemuksia hän joutuu. Όσο πιο μικρή ιδέα για τον εαυτό του άνθρωπος. Όσο πιο ταπεινός είναι, έχει μικρή ιδέα για τον εαυτό του. Ja mitä νεύρεπη hän on pienistä πιτέα. Και όσο μεγαλύτερη ελπίδα έχει στο Θεό. Ja mitä suurempi luottamus toivo hänellä on Jumalaa. Τόσο θα προχωρήσει ισορροπημένα και θα επιτύχει. Ja sitä tasapainoisemmin hän edistyy elämässä ja hän onnistuu elämässä. Αυτά μας τα διδάσκουν οι Άγιοι και μάλιστα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιολίτης. Meitä opettavat pyhän, erityisesti pyhän Nikodemos Aatos Loreainen. Σε ένα βιβλίο που σας συνιστώ να το διαβάσετε και λέγεται «Αόρατος πόλεμος». Ja sitten kirjassa «Näkymätön sodankäynti». Seitsemänvuotiaana lapselle ilmeisesti kehittyy tämä taju oikeasta ja väärästä, eli synnin tunto. Ja onko niin, että kirkossa aloitetaan lapsella, niin kuin seitsemänvuotiaana tämä katumuksen sakramentin osallistuminen, että tavallaan hänen oma hengellinen, ihmisen uskon niin kuin vahvistaminen, ja sitten seitsemänvuotiaana tulee niin kuin luoda sitä jumalaisuutta. Συνήθως αυτή την ηλικία και θα έλεγα και λίγο νωρίτερα γιατί σήμερα τα παιδιά τα ξυπνάμε στο κακό πιο νωρίς, και από 4 και από 5 χρόνια. Niin normaalisti siinä iässä, mutta nykyään niin kun herätämme lapset tähän maailman pahuuteen jo aikaisemmin, joten ihan 4-5-vuotiaana voi jo ensimmäisen kerran mennä katumuksen sakramenttiin lapset. Νομίζω είναι πολύ καλό όταν εσείς πηγαίνετε για εξομολόγηση, τουλάχιστον μια φορά το μήνα θα έλεγα. Olisi hyvä, että jos lapsia totutettaisiin menemään niin kuin synnintunnustukseen esimerkiksi kerran kuukaudessa. Να παίρνετε και τα μωρά σας και τα μικρά σας παιδιά. Tai siis itse menisitte ja ottaisitte mukaan niin kuin tämä lapsukaisenne. Για να συνηθίζουν. Jotta he niin kuin, tosiaankin tottuvat siihen. Να εξοικειώνονται με τον ιερέα. Jotta he niin kuin, pappi tulee heille tutuksi. Και με τη δική σας βοήθεια να λένε και κάποια πραγματάκια σαν εξομολόγηση. Ja sitten teidän omalla avullanne sanovat muutaman pienen asian ikään kuin synnin tunnustuksena. Από την πείρα μου σας βεβαιώνω ότι έχουν να πούν και τα μικρά παιδιά.
voi sanoa vasta kokemuksesta, että pienillä lapsillakin on sanottava. Katalaven poikalla, että nämä on tiekätu kaku. He ymmärtävät erittäin hyvin, mikä on pahaa ja syntiä. Έλεγα από πολύ μικρή ηλικία, δεν υπάρχει πόδι. Σαν πιένιστα γερνόρεστα λάθη, πιένιστα άλκα. Βέβαια, ίσως όχι από όλα, αλλά έστω μια μικρή στέρηση από κάποια είδη φαγητών, ας έχουν από πολύ μικρά. Ei tietenkään niin kuin sellaista aikuisten paastoa, vaan että joku, siis jätetään joku pieni sitten makupala pois. Θα πρέπει τα παιδιά, όπως και εμείς, να αγαπήσουμε τον κόλπο για τον Χριστό. Ja lapsia täytyy opettaa, niin kuin oma itseänikin täytyy opettaa, rakastamaan vaivan näköä Kristuksen tähden. Να αγαπήσουμε τη στέρηση και την εγκράτεια. Että me rakastamme pidättyväisyyttä ja paastoa. Και έτσι, πολύ πιο εύκολα θα βοηθήσουμε τα πάθη της άρκας. Ja silloin meidän on hyvin helppo sitten suitsia lihan himot. Το οποίο είναι πολύ έντονο στα παιδιά και βέβαια από την εφηβεία και μετά κορυφώνονται. Joka on hyvin voimakkaana lapsissa, erityisesti murrosiästä alkaen. Γενικά το παιδί και εμείς πρέπει να αγαπήσουμε την κακοπάθεια. Ja luonnollisesti lasten ja meidän tulee rakastaa όπως το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να αγαπήσουμε τον κόπο. Βάιβαν νεκρό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Πέρα Μάξιμος Τούνωσταγια. Μας λέγει ότι η κακοπάθεια και η ταπείνωση απαλλάσσουν τον άνθρωπο από όλες τις αμαρτίες. Κακοπάθεια, η αγάπη για τον πόνο, για τον κόπο, για την άσκηση. Τέλα, νίκο, βάιβαν νεκρό. Vaivan ja nöyryys, kakopatia, ja tapinosi. Apalaisu tuon todellakin vapauttavat ihmisen monista himoista. Imen kakopatia apu tapati, που σχετίζονται με το σώμα, με τη σάρκα. Ja tämä vaivan näkö erityisesti himoista, jolla on suhde ruumiiseen. Και η ταπείνωση από τα πάθη που σχετίζονται με την ψυχή. Ja nöyryys vapauttaa niistä himoista, jotka joilla on suhde sitten sieluun. Voitan tuo sama kakopati, jota Kristo tapinoinen. Kun ruumis tekee vaivaa askeisilla ja muilla Kristuksen tähden, niin ruumis nöyrtyy. Και η ψυχή ταπεινώνεται και αυτή εξαιτίας του σώματος. Ja myös sielu nöyrtyy ruumiin nöyrtymiseen. Αυτό μπορούμε πολύ εύκολα να το καταλάβουμε όταν είμαστε άρρωστοι. Me voimme ymmärtää tämän erittäin hyvin, jos olemme hyvin sairaita. Η αδυναμία που έχουμε στο σώμα μας κάνει να έχουμε και ταπεινούς λογισμούς. Se heikkous, jota tunnemme ruumiillisesti, auttaa meitä olemaan myös nöyrempiä. Γενικά η κατάσταση της ψυχής επηρεάζεται πάρα πολύ από την κατάσταση του σώματος. Ja yleisestikin ottaa sielun tilaa, niin sielun tila määräytyy hyvin paljon myös ruumiin tilasta. Ο Άγιος Πορφύριος συμβούλευε αυτή τη μητέρα που ήταν έγκυος και ήθελε να ακούσει συμβουλές να φοράει παλιό ρούχα. Ja, πήγα Πορφύριος πήσει έραστα άντια, joka oli raskaana, niin pitämään vanhoja vaatteita, paljon ruhakeita. Ταπεινά ρούχα, φτωχικά. Ταπεινά, joo, tällaisia vaatimattomia vaatteita. Γενικά όλα τα πράγματά μας πρέπει να είναι ταπεινά και φτωχικά και να βοηθούν στην ταπείνωση του σώματος. Ja yleensäkin, meidän kaikki
vaatteita ja muut pitäisi olla sillä tavalla vaatimattomia, sekin myös auttaa tässä ruumiin. Ja myös paasto löydyttää ruumista. Η προσπάθεια που θα κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε κάποιον που θέλει κόπο. Για σε κον παλεύουμε γιοτάκιν για γιόδουμε να κέμαν βάιβαρ σεν έτεν. Όλα αυτά που κουράζουν το σώμα. Κάικι σε καλέσουτα ρούμιστα. Βοηθάνε ώστε να ταπεινωθεί και η ψυχή. Αυτά σύνα έτα ποιος σύγω με ρωτού. Όπως έλεγε ένας Άγιος ο Αβάς Δωρόθεος, αλλιώς αισθάνεται αυτός που κάθεται πάνω σε ένα χρυσό θρόνο. Ja niin kuin Pyhä Doroteos sanoi, että toisin tuntee sen, se, joka sitten niin kuin istuu kultaisella valtaistuimella. Ja jos on tuossa mukaan pannut sitä kupriaa, niin kuin se on. Ja toisin kokee se, joka sitten istuu lantakasan päällä, kuten vanhuskas Job. Δεν σας το διάβασα, έχει ένα σχετικό περιστατικό εδώ. Ο Άγιος Πορφύριος απαγόρευε σε συγγενείς και πολύ στενούς συγγενείς να κουβάνε τα μωρά όταν δεν ήταν σωστοί άνθρωποι. Että Pyhä Porfirius kielsi niin kuin sukulaisia ja aivan lähisukulaisiakin koskettelemasta lasta, mikäli heidän elämänsä ei ollut niin kuin Jumalan tahdon mukainen. Και εννοούμε ορθόδοξοι χριστιανοί συνειδητοί, ζωντανοί και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Ορθόδοξοι χριστιτοί ja kirkon eläviä jäseniä. Γιατί διαφορετικά η στενή επαφή όπως η αγκαλιά και τα φιλιά. Σήμερα μουσα τάπαξησα τέμα λαχινή κόσκετους κουτέν τέμα χαλάιου για σούκοτ. Βλάβουν πάρα πολύ τα μωρά. Βαϊμοϊτεβαν τέτα πίετα λάστα. Επειδή ο μεγάλος που τα αγκαλιάζει και τα φιλάει, του μεταδίδει και τα δικά του πάθη. Κόσκα τέμα βαγιμπή ήμινεν, joka συλλέγει λάστα για suutelee sitä, välittää siinä mukana omaan himollisuutensa. Tämän dikestu annumessa epithymies. Ja hänen luona sellaiset ei-maatannon mukaiset halut. Και τις δαιμονικές ενέργειες που επηρεάζουν αυτό. Ja demoniset energiat. Επηρεάζουν μετά και το μωρό. Jotka häntä vaivaavat, niin ne sitten välittyy siinä myös tähän. Sä siinä pois, että minä olen autistinen. Ja tällä tavalla niin kuin hyvät sanovat, että monet autistiset lapset tulevat sitä autistisia tällaisen kautta. Επομένως, αν είναι σωστή η πεθερά ή ο πεθερός, άνθρωποι του Θεού, υπάρχει με μέτρο πάλι, λίγο μπορούν να το παίρνουν. Jos sitten isovanhemmat ovat Jumalan uskovia ihmisiä, niin voisi sanoa, että jonkin verran. Αν δεν είναι, όχι μόνο τις 40 μέρες, αλλά καλύτερα ποτέ να μην το παίρνουν. Mutta jos eivät ole, niin sitten. Πριν από τώρα.
Όχι μόνο τις 40 μέρες να μην τον παίρνω, αλλά και μετά. Eikä te 40 päivän aikana eikä myöhemminkään niin kuin pitäisi antaa lapsia heidän halattavaksi. Menikin nomisin, että tuo pendi ei kaati saan niin veloa, saan pehniin. Jotkut ajattelevat, että lapsi on vähän kuin joku niin kuin leikkikalu. Αλλά και το παιδί είναι μια προσωπικότητα και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν μεγάλο. Ja, mutta myös lapsi on niin kuin persona ja meidän tulee kohdata tämä persona niin kuin kohtaamme aikuisen persona. Δεν μπορούμε να ξεγελάμε το παιδί και να του λέμε ψέματα. Persoonallisuus. Emme voi niin kuin, tavallaan puhua hänelle valheita. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε χαριτωμένα για τα μωρά που μπουζουλάνε ακόμα, που δεν περπατάνε εδώ. Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε τα λάψιστα, jotka vielä κοντάβαν. Ότι όταν σε δουν για πρώτη φορά, σε καρφώνουν με το βλέμμα τους και σε κάνουν ένα σκάνινγκ. Σε σκανάρι. Σε βλέπουν από πάνω μέχρι κάτω. Από τη στιγμή που θα σε δουν για πρώτη φορά. Να μπαίνεις στο οπτικό τους παιδί. Ετε jo ensimmäisellä kerralla, kun lapsi hahmottaa aikuisen ihmisen, niin hän sitten tekee se skannaa tämän ihmisen sielussa. Se έχουν ψυχολογήσει και έχουν καταλάβει τις διαθέσεις σου. Ja he tajuavat aikuisen psykologian. Γι' αυτό ο Άγιος έλεγε όταν κλάψει για πρώτη φορά το μωρό, να μην το πάρει η μητέρα αγκαλιά. Για πέρα σαν ότι κουν εκά κέρα λάψει αρκά ήρκελα, μην έλα ότα σελάστα σουλή. Γιατί μετά το μωρό γίνεται τύρανος, ό,τι θέλει, το ζητάει μέσα του κλάματος. Κοσκά μότε λάψεστα πέρνει, του λέει βέχαν τένα έτσι κέσκελε πίκου τυράνι, ότι hän oppii sen, että heti kun hän äänättää, niin hän popottaa vanhempiansa. Τους έχω συναντήσει, ναι, αλλά προκοπή δεν έκανε. Κύλλα, hän on tavannut nämä molemmat ohjaajavainokset ja muitakin, mutta hengellistä edistystä hänessä ei ole tapahtunut. Αλλά και εσείς τους συναντάτε μέσα από τα βιβλία. Mutta myös te voitte kohdata heidät kirjojen välityksellä. Και όπως λέει ο Κύριος, μακάρι εμείς οι δότες και πιστεύσαντες. Ja niin kuin Herra sanoi, että autoita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Apoite, siis voitte nafalifite persoottelua kuin minä. Joten te voitte hyötyä paljon enemmän kuin hän itse. Ehkä na prospatisi noin. Että yrittäkää me kaikki. Niin vielä jatkona tuohon viimeiseen kysymykseen voisi sanoa, että tuossa ruokapöydässä kävi meillä keskustelussa ilmi, että vanhus Porfirios itse lähti hänet aattosvuodelle, tai joku seurassa hänet lähtöön aattosvuodelle. Prostisaatto, kun ilmoitettu tuolla esille, niin otin tuo Aijas Porfirios ja siis edustajaisesta odiisesta. No niin, tos
tosiaan tällä lailla kuulimme tosi mielenkiintoisia ja varmasti sellaisia ajatuksia lasten kasvatuksesta, joita harvoin lasten kasvatusta käsittelevistä kirjoista löytää ja paljon uutta ajateltavaa. Ja tosi hieno tämä korostus tosiaan siitä, että lapsi on oma persoonansa jo siis sillä lailla, että ei voi lapseen suhtautua niin kuin johonkin tällaiseen leikkikalvoon, että siinä mielessä niin vanhemmillakin on oikeus sillä lailla ihan niin kuin säilyttää semmoisen itse kunnioituksensa niin suojella lastaan sitten vahingollisilta vaikutuksilta. No niin, meillä on tässä sitten pieni väliaika ja sitten joo, kahvitauko, kahvi on siellä jo tosiaan ollut jonkun aikaa valmiina, toivottavasti ei kuitenkaan kuppeihin kaadettuna, niin kävästään kahvilla ja sitten tosiaan noin puolen aikaan ja aika paljon siitä sitten jälkeen jäädä, niin jälkeen sitten. Ja sitten isä Paisios, tämä nuori isä Paisios, on nähnyt paljon vaivaa näiden puheiden äänittämisessä. Nämä löytyvät sitten meidän kotisivuilta, siis Aalto-säätiön sivuilta, niin kuin elävinä puheina, siis että voi sieltä uudelleen niitä kuunnella. Tällä lailla me ei olla pelkästään muistikoneen varassa. Enkä kaikkien Aatosvuoren pyhien perintösäätiön sivuilta, sieltä blogista. Siellä on tästä blogista löytyy linkit näihin puheisiin. Onko tämänpäiväinen saarna ei varmaankaan ole. Ei ole miljardi, en siinä maailmalle. Voi ihan tuo kirkko. Sikä. Pelkkä tuo kirkko, tuo on tuo kirkko. Me. Se liittyy Facebook-tuuba teräs. No, sekin on ilmeisesti mahdollista saada sinne. Sekin on äänitetty. Joo, olisi hyvä kuulla kehotus. Siinä oli tuo. Ja leesin, jos on.